Όπως καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως σας καταλαβαίνει το Χόλμπρουκ. Για τον Κακλαμάνη τα μάθατε, ε? Τώρα το Σοφόρ Ακούν θα βάζει, λέει, απουσίες στους βουλευτές που δεν θα παρίστανται μέσα στη Βουλή την ίδια. Τσάκο μια περικοπή στο μισθό του στις 5 αδικαιολόγητες, 10 αδικαιολόγητες, πάει το κινητό. Πόσες απουσίες έχεις εσύ, Ελένη μου? Α, 9, πρέπει να προσέξεις. Ε, δεν θα προσέξω, δεν υδρώνει ο αυτής μου εμένα της σουλιώτισσας. Βρε Κακλαμάνη μου, καμία αποβολή διαπαντός δεν μπορείς να τους δώσεις. Τι τους θέλεις όλους εκεί μέσα να τους μαζόχνεις? Δεν μπορεί να κεφαλιάζεις? Εδώ μέχρι τώρα είπα το ίδιο, σηκώθηκε και σου βγάλε μια γλωσσάρα να. Είσαι εσύ για να ακούς τον ένα κουλό και τον άλλο να σε προφυλακίζει? Και να σου ρίξω και μια ιδέα έτσι, Κακλαμάνη μου, τώρα που σε συμπάθησα, δηλαδή Σοφόρ Ακούν μου. Πέτα τους όξο όλους αυτούς, βρε κουτό. Και πλήρωσε μία ενδεκάδα. Να σου δώσουμε εμείς και τις στολίτσες τις ωραίες, να τους βάλουμε και εδώ μπροστά στη φανελίτσα τους μια ταμπελίτσα να λέει Intracom. Έτσι κι αλλιώς από καφενείο είναι μαζεμένοι και οι μεν και οι δε. Και αυτοί που παίζουν σε εμάς, ας πούμε στον Ολυμπιακό, από πού τους πήραμε, καρά τσεκαρισμένο. Στο μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία νιώθει μια εντελώς αδικαιολόγητη περηφάνεια. Ρίξε το βίντεο κάμερα, μανατέρ μου, να δούμε τους υπερήφανους. Οι δύο που τρέξαμε για την αρχηγία, για την προεδρία του κόμματος, είμαστε δεμένοι και οι δύο σαν μια γροθιά. Και θα οδηγήσουμε μαζί το κόμμα στη νίκη. Δεν μπορώ να αισθάνομαι υπερήφανος για την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Γιατί φοβάμαι ότι έχουμε αντικαταστήσει την κομματική μας δράση με μια εσωκομματική κριτική. Αν διαφωνείς, φεύγεις από την παράταξη. Και αν από εκεί και πέρα εμποδίζεις την παράταξη, τότε παραμερίζεσαι και προχωράνε οι άλλοι. Εκείνος που θα σηκώσει το χέρι του εναντίον των 24 θα του κοπεί από τον νόμο. Κάνω την ατυχία μου. Α, μωρή το Έβερτα από τη μια μεριά ύψωσε γροθιά η Ρόζα Λούξεμπουργκ της Νέας Δημοκρατίας που έλα Χριστέ και μπούκωνε και εμένα μη μου δίνεις δηλαδή. Άμα πιλαρινός τον ακούσατε, που βγήκε σαν την κυρία Βάβο και άρχισε τις κατάρες. Μα είναι εμφάνιση αυτή πολιτικού ανδρός να λιχτάει έτσι, να σου κοπεί από τον νόμο, να σου μαραθεί, να σου καεί το βίντεο. Κατάρα τη στιγμή που σας γνώρισα αδικαιορισμένη. Στο μεταξύ, μαθαίνω διάφορες κουσκουσουριές, δηλαδή gossip, ότι στο στάδιο ειρήνης και φιλίας που συναντηθήκαν, λέει, την Κυριακή όλες οι αποτυχάντζες, αυτοί που δεν τους ψήφισε κανένας ούτε οι μανάδες τους οι ίδιες, μα να μην σε ξέρει η μάνα σου ίδια που σε γέννησε, όλες αυτές λοιπόν που δεν βγήκανε βουλευτίνες και βουλευτές, αφού είπαν διάφορα λόγια της αγάπης έτσι και της παρηγοριάς μια στην άλλη, προσδίθεν ότι οι καλοί χαντακώνονται, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, ότι θέλουν ένα ποτηράκι νερό, ότι μας ζηλεύουν γιατί είμαστε ωραίοι, ότι όλοι οι καλοί είναι άτυχοι και στην πολιτική και τυχεροί στον έρωτα, στο τέλος ξεφρουμάξανε και πήγαν όλοι μαζί έτσι ξεμπουκάρανε στο Jimmy's Cooking για να χλαπακιάσουνε. Ο λόγος το λέει τώρα πως πήγανε, διότι ο ίδιος ο Jimmy's Cooking, ο αστιατόρας με σάρκα και οστά ο αφεντικός, βγήκε όξο και τους έσμπροχνε. Φύγετε, φύγετε! Έχω γάμο μέσα, δεν σας θέλω γκαντέμιτε σαν τυχάντζες. Πιάνει κι ένας ψιλόγροφρόχος καπάκι και έρχονται όλοι οι αποτυχημένοι και γίνονται ένα με τη λάσπη. Ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα μας μισούν. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε λιγάκι ακόμα να μπούμε μέσα. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Οπότε, η Φρόσο Ισπεντζάρη με το όνομα, τη θυμάστε αυτή την ξανθιά με την καούκα, έτσι, τη φοβερή, παρεμβαίνει δυναμικά, δίνει μία τσιφάπ στον εστιατόρα, τον πετάει κάτω και του λέει, ακού να σου πω, δεν θα χαλάσουν εμένα τα μαλλιά μου τα ξανθά, επειδή το θες εσύ. Τελικά δεν μπήκε ούτε αυτή, έφαγε πόρτα στη μάπα δηλαδή, και ήρθε και τσέγγινε η καούκα της σαν μαραμένος μαρούλης. Να πέσει ο βίδεος, μόδα παρακαλώ, να δούμε και άλλες πολλές καούκες. Έλα. Εμείς ξεκαπίστρωτουμε μαύρα και δυο αγκινάρες καπάκι, γιατί μωρή μου πέταξε στη γλάστρα στην κουρούπα πρωινιάτικα. Από τα δέχα η μαλλιά του Ντορί, όπως βλέπετε, λείπει η μπλε. Η χάντρα πρόσεξε δηλαδή να μην σκοντάψει. Γι' αυτό τη φοράμε στον Ντορί. Για να μην τρώει τα μούτρα του το ζωντανό. Μαλλής λαδωμένος για αυτήν τη Μουτζετζόβα, η χαρά της Μινέρβας δηλαδή, και όλος μαλλής μολοκότος από κάτω δεν της έφτασε παρά δύο κουβαράκια, όπως βλέπετε, θα είχε και μανίκι άμυρη. Απαραίτητος ο κίτρινος χιόγκος, αυτήν εδώ την κρέα σιόν, κομποζάρι με το ξεμπρετζουά, δηλαδή με το μανίκι που χάθηκε. Έρχεται κι εμείς ψωρίδογλου, βογκάει από τους πολλούς τους φιόγκι η κουρούπα, η δε πλάτη, η χαρά του ακτινολόγου. Αγόρι βάφτισαν, δώσε μου την μπομπονιέρα αγάπη μου να τη χώσω όπου βρω. Ο γαλάζιος όλεθρος, δηλαδή το γαλάζιο παπί Θρίγουέι, η χαρά της λεκάνης, μπαμπουλωμένη με δυο σεντόνες, τη μια γκαλά την άλλη ρηχτά. Έξωμος ρούχος, εξωμότης τώρα δικαιώνεται.
Ελάτε πλατανόφιλε να σας κάνω ντολμαδάκια. Πουλί σε άσχετη θέση όπως βλέπετε και από κάτω ένα μελανοδοχείο καπάκι κούκλας ο ποδόγυρος. Μπέρτα από τσουρνεμένη κουρτίνα μπάνιου και ασορτή ο σκουφάκης μου ότι περίσεψε. Δυο σφουγγάρια δηλαδή καλυμνιώτικα και μια ελαφρόπετρα. Να και το Ιουσουφάκι με λίγο ποντανόβλαχα, περίεργα πετάει κολάρα όπως βλέπετε σε αυτό το μοντέλο, δεν ξέρω γιατί. Δυο θάμνες στην κουρούπα και να και μου τζετζόβα. Δέκα τηγάνια έτριψε με την καούκα της. Εγώ πάλι έβαλα ότι μου βρέθηκε πρόχειρο, ζώστηκα δηλαδή όλη μου την τουλάπα και δύο μπαούλα της γιαγιάς μου, αλλά και πάλι μου βγήκε φτωχό το συνολάκι, γι' αυτό έχωσα και πέντε ανεμόμυλους στην κουρούπα. Άμα έχεις γούστο, ντύνεσαι απλά. Αγάπη μου, εγώ πάλι ντύθηκα έγκυος, να το κρατήσω το μαξιλάρι ή να το πετάξω. Όρθιος ο μπουκέτος πάνω στο κρανίο και ένας άλυτος πρόβλημα του σχεδιαστή με τους λαχανιέ φιόγκι, όπως βλέπετε. Να και το σχεδιαστή, ο Christian Lacroix, Lagroix, θα σας γελάσω, η χαρά της Λούγκρας τέλος πάντων. Και δίπλα αυτό, αγάπη μου, δεν ελήφθη. Αυτό είναι ο θάνατος του μελισσοκόμου, με σάρκα και οστά. Βγαίνει φαλακρή πασαρέλα, βλέπει από κάτω τον αδερφό του. Κάτσε να σου δώσω ένα φυλάκι, αδερφέ μου, Τζέσικα. Κάμω την αρτυχία μου. Άλλα κουτσομπολιά τώρα, δηλαδή κουσκούς χωρίς αρνάκι, μόνο με γουρούνα. Έμαθα λοιπόν ότι εκεί στη σύναξη της Νέας Δημοκρατίας, τον άλλον αποτυχημένο, αυτόν που έχουν βγει δηλαδή σε εκλογές, το Εύερτ χλαπάκιαζε Εβέρτα Γουέντις. Δεν πα να λες εσύ, άμα δεν το κατεβάσω εγώ τον μπικ το χάμπουργκερ, δεν θα δουλέψει ο εγκέφαλός μου. Πετάγεται έξαλλο ένα βουλευτή φθιώτιδας με το όνομα το Μπέλο, το Τριαντάφυλλο. Όνομα τεπώνυμο μου είναι αυτό τώρα. Ποιο είναι το μικρό, ποιο είναι το μεγάλο, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Εάν το Μπέλο είναι το αρσενικό του Μπέλα και αν το Τριανταφυλλιά είναι το θηλυκό του Τριαντάφυλλου. Και λέει στο μίλτο αυτό το Μπέλο Τριαντάφυλλο. Αμάν πια χριστιανή μου, με έσκασες. Δεν μπορώ να μιλάω και να τρως κοπέλα μου. Δεν πειράζει, συνέχισε εσύ, το απαντάει το μίλτο το αρχηγό. Και εξακολούθησε να καραμπουκώνεται. Ορθοπεταλιά πάνω στο Big Cheeseburger έκανε. Και δεν ήταν μόνο το τσίσμπεργκερ, όχι, το τσίσμπεργκερ είχε φέρει μαζί του και τρεις μερίδες πατάτες για παρέα. Πάνε πατάτες, πάνε μέσα κι αυτές. Καημένη, φάνη, πάλι, παύλα πετραλιά, παύλα βάτα, χαρά του παιδοψυχίατρου. Πήγε κι αυτή να υπερασπιστεί τον αρχηγό της. Ποιος περνάει την ύφη μας, η τσιμπλιάρα η μάνα της δηλαδή. Όσον αφορά στα σχόλια, λέει, για τα γράμματα που ξέρει το Εύερτ, το αρχηγό μου, η Φάνη τα λέει όλα αυτά, έχω να πω ότι αν θέλαμε μορφωμένο αρχηγό, ας βάζαμε τον Μπαμπινιό της Νόμπαρη τώρα, καταλάβατε, ωραία λογική, μωρή νεοδημοκράτα Τζούισε. Μωρή, μωρό, Φάνη, κάτι σε ενδιάμεσο δεν διαπέρασε την κουρούπα σου, ή Εύερτ ή Μπαμπινιό της, δηλαδή πάμε στα δύο άκρα. Δεν είπαμε να είναι και ο φωστήρας, ο αρχηγός, αλλά να ξέρει τουλάχιστον τα στοιχειώδη. Μίλτο μου, έλα να σε διδάξω. 24 είναι τα γράμματα της αλφαβήτου, Λεβέντη μου, όχι 17. Το γάμα είναι και γράμμα, Λεβέντη μου, κατάλαβες. Επίσης το ωμέγα δεν είναι μόνο ρολό, είναι και γράμμα. Επίσης το αλφαβήτα δεν είναι μόνο φίρμα σούπερ μάρκετ, είναι και γράμμα, τα δύο μαζί. Και το έψιλον δεν είναι μόνο το ένδετον της ελευθεροτυπίας. Είναι και γραμματάκι. Πόσες φορές θα στα πω αδικαιορισμένα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο τώρα να μάθεις το ωμέγα, αλλά κι εσύ δεν μου συγκεντρώνεσαι. Χώρια που δεν μου βάζεις και την ουρίτσα στα ρο. Αποτέλεσμα, εφάξαμεν φραγούλες αντί εφάγαμεν φράουλες. Ακόμα μπερδεύεις το γάμα, όχι ως γράμμα, με το ξύ. Ω, είμαστε πολύ μακριά ακόμα εμείς οι δύο, που όταν το Εύερτ ήταν τελευταία τάξη στο Λύκειο, καρατσεκαρισμένα αυτά όλα, έγραφε αφιέρωση πίσω από την ίδια τη φωτογραφία του, έτσι για να τη δώσει στην κόμενα. Μπορεί τόφα να χωρίξουμε, αγάπη μου, γλυκιά, αλλά οι δρόμοι μας είναι παράλληλοι, κάποτε θα συναντηξούνε. Ούτε γεωμετρία σκάμπαζε δηλαδή αυτός ο εγκέφαλος που οι παράλληλοι δρόμοι συναντιούνται, που ποιος να το έλεγε στα καθηγητά του ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και αρχηγός κόμματος. Τότε ήταν που πεθάνουν πέντε καθηγητές, όταν τον είδαν αρχηγό. Γιατί. Αυτός ο Αποστολίδης πώς ζει ακόμα, δεν το έχω καταλάβει. Στο μεταξύ το Μητσοτάκη πήγε και φέτος τους Σαρακατσανέους, διότι πέρυσι που είχε πάει το Εύερτ, τους είχε αποκαλέσει, αν θυμάστε, κάρα Σαρακατσάνους. Ρίξε μου Μητσοτάκια συμβίβα στο κάμερα μανατέρ μου τον άνθρωπο από χάλιβα που μόλις δει ραχούλα βάζει φτερά στην κλίτσα του. Πρώτος, τι είναι λακωστής, τι είναι λακωστής, τι πρώτος καλέ αφού μόνος σου τρέχεις και πάλι τυχερός είσαι, άκου τι σου λέω. Βρε κουτά, ο μόνος πολιτικός που δεν θα κάνει κάτσα στον Αντρέα είναι ο Μητσοτάκης, θα μου το θυμηθείτε. Όλους νέους γέρους τους ξέκανε. Ο Αντρέας τους έστειλε στη θέση τον Άγιο Πέτρο, Ολυσίντ. Μόνο το Μητσοτάκι δεν του κάθεται. Ανησυχητικό αυτό. Έλα. Σαρακατσάνοι και σαρακατσάνισες, σας χαιρετώ με αγάπη και χαίρομαι γιατί βρίσκομαι στο σημερινό σας αντάμωμα. Παίρνω κι εγώ δύναμη από εσάς
για να βαδίσω τον ίδιο πάντοτε δρόμο που ευάδισε είσαμε σήμερα, τον δρόμο του χρέους, τον δρόμο του καθήκοντος. Λέγοντας πάντοτε αυτό που πιστεύω ασυμβίβαστος, όπως και εσείς υπήρξατε και μένετε πάντοτε ασυμβίβαστοι. Να μου την ατυχία μου. Το μικρό σκανδαλίδιο είπε όμως κάτι ακόμα καλύτερο. Ένα πετυχημένο πρωθυπουργό δεν τον αλλάζεις. Α, πες το μου να ησυχάσω παλικάρι μου. Ποιον εννοεί? Τον Υπαλληλάκο. Αλλά πάλι όσο σκέφτομαι πολεμούμε ο Χαριφιλή μου. Ότι στη θέση του Υπαλληλάκος με τώρα. Μπορεί να τον λέω τώρα, το Άκη. Πάλι καλά να κάνω το σταυρό μου, δεν το συζητάω. Αποκλείστηκαν ο Κωστόπουλος και ο Θεωνάς από την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Πάλι καλά που απλώς αποκλείστηκαν. Σε άλλες εποχές θα είχαν κληθεί στη Σοβιετική Ένωση και θα είχε απομείνει μόνο ο σκούφος τους. Και αυτός βέβαια σε ξένο κεφάλι. Βρε κουτά, φτηνά τη γλιτώσατε, ανάψτε κανένα κερί. Είναι αυτό που λένε στο κόμμα. Αν βλέπεις κάτι στραβό, μπες στο ΚΚΕ και βοήθα να ανταλλάξεις. Η αρκούδα έρχεται αργότερα. Και ένα περίεργο πράγμα, είναι πάντα πεινασμένη αυτή η περίησο λόγος αρκούδα. Πόσοι πήγαν έτσι στη Σοβιετική Ένωση. Το εισιτήριο μόνο να λέει. Διότι εκεί το retour δεν το ξέρουν, καρά τσεκαρισμένο. Και τώρα να κάνω μία φούρλα, όλοι οι παντεντοί από πάνω, και να περάσω με χάρη στο Ελλήνο-Τουρκικό. Εγώ πολεμώ, Χαριφιλή μου, το Πάγκαλο και το Αρσένη, τα συμπαθώ πάρα πολύ και τα δύο. Βγαίνουν λοιπόν αυτά τα δύο, τα πιο υπεύθυνα όσον αφορά αυτά που θα σας πω τώρα πολιτικά, και το ένα λέει πως δεν έχουμε ένοπλες δυνάμεις, το Πάγκαλο το λέει αυτό, το δε Αρσένη μας λέει σαφέστατα ότι δεν χαράσετε εξωτερική πολιτική. Και έρχομαι κι εγώ και σε ρωτάω. Δηλαδή ποιος ακόμα πρέπει να μας το πει για να ανησυχήσουμε, κανένας φοροτεχνικός? Ποιος ακόμα? Ποιος θα ξυπνήσει τον Υπαλληλάκο? Άντε, καληνύχτα. Ακόμα μεσημέρι είναι. Ρίξε μου τώρα την τανσού την παξιμάδο κλέφτρα, λεβέντη μου, έλα. Θα σου φύγω στο καρπί. Θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Μη μ' αφήσεις σημάδια και τα όνειρα άδεια. Θα σου φύγω στο καρπί. Πριν μ' αφήσεις σημάδια και τα όνειρα άδεια. Θα σου φύγω στο καρπί. Κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι που γέλαγες χθες. Μόνη σου έχεις κρεμίσει όσα εγώ είχα χτίσει. Τώρα τα χάς, γιατί κλαις. Κάμω την ατυχία μου. Καλά, η πρώτη γυναίκα ταυρομάχος, η Ισπανίδα είναι αυτή, περίεργο πράγμα, έσκασε μούρι. Πρώην κομμότρε και πρώην μελαχρινή, δηλαδή ξανθιά μαϊμού. Άντε βρε κουτά να δούμε σιγά σιγά και την πρώτη Ελληνίδα τσολιά, που εμένα μου πάει με το χαρακτήρα που έχω να ντυθώ ένας τσολιάς, αλλά ας όψονται οι 28 μόνον πόντι που μου λείπουν και να είμαι ένα 80. Τσολιάς, το είπα, δεν γίνεται, καρατσεκαρισμένο, ας το ξεχάσω καλύτερα. Στο μεταξύ το Χόλμπρουκ πήγε μια ψάρο ταβέρνα μαζί με τον Άλς και τον σκυλί του. Που τι δουλειά έχει ο σκυλής ο ίδιος μέσα στην ψαροταβέρνα, ανακόλουθο μου έρχεται. Ασθμένον και κάθιδρος έτρεχε από πίσω τους ο άλλος σκυλής, ο Bulldog, ο Everett, ο φίλος της Θυρορούς. Για να δούμε τον βίντεο που σημειωτέων, αυτόν ειδικά, τον έχει σπικάρει η Αγγελική Νικολούλη. Ακούστε τον. Να και μια αγέλη από σκυλό, τρία σκυλά μαζί, καπάκι, το ένα δίπλα στο άλλο, όπως βλέπετε. Τώρα ανεβαίνουν τη ραχούλα εδώ πέρα, πάνε στην Ιθάκη. Αυτό χάθηκε και αυτό είναι που ψάχνουμε. Αλλά δεν το ψάχνουμε μόνο εμείς, το ψάχνουν και άλλοι πολλοί. Και ο προσανατολισμός του κόμματός του το ψάχνει, και το Μητσοτάκι το ψάχνει για να τον πουφλήσει, και αυτός όμως ψάχνει την Τσιπούρα και τον Μπαρμπούνι. Θέλει να τα φάει όλα. Ακόμα ένας χαμένος που τσακώνει τον Ψωμάκι και τον δίνει στο διπλανό, και αυτός χαμένος, όλοι χαμένοι εκεί πέρα, την ελογία των χαμένων σας κάνω. Σήμερα πάλι τυχεροί είστε. Θα σας χορέψω και ένα σιρτάκι μετά. Στο μεταξύ, όδια τα πιάτα τους όπως βλέπετε, διότι χαθήκανε και τα Χριστόψαρα. Και οι Πέρκες επίσης κάνανε φτερά και φύγανε. Και αυτό το χαμένο το Αμερικανό, αλλού τον πίνει και αλλού πάει και το δίνει. Ουστ, ουστ, σκυλολόι, ουστ, ουστ. Κάμω την ατυχία μου. Μετά από αυτόν τον δείπνο πόδατε, το Everett πήγε και αλλού, α, δεν είχε καθισμό χτες, στο Αμπρεβουάρ του Καλονακίου πήγε. Δεν είναι είδηση το πού πήγε και το πόσες παγιάρ κατέβασε και που του πέσε η μουση η ίδια στη γραβάτα του, δεν μας αφορά.
Πάντως το μαγαζί ξεπούλησε με ένα μόνο πελάτη με τη μούρη του. Η είδηση είναι με ποιον έφαγε. Με τον Λιακουνάκο έφαγε. Με έναν από τους διεπλεκόμενους, από αυτούς που είχε καταγγείλει από το βήμα της Βουλής, αν εμπλεκόμενους, όχι σαν διεπλεκόμενους βεβαίως, γιατί διεπλεκόμενος δεν ξέρει τι είναι. Αυτή είναι πολεμόχαρη, φίλη μου, η Νέα Δημοκρατία. Τι ζητάς κι εσύ? Ροζ πεταλουδίτσες να αιωρούνται μέσα στην ομίχλη ή γουρούνια με φτερά? Ο μόνος άνθρωπος που κράτησε ένα μέτρο, έτσι σιγανά και ταπεινά, και ούτε να τρέχει να τρογοπίνει, μήτε με διαπλεκόμενους, μήτε με Αμερικανά, ήταν ο Αντώνης. Να πέσει ο βίντεος, παρακαλώ. Ήταν ένας χρήσιμος και πιστεύω ειλικρινής διάλογος με τον κύριο Χόλμπρουκ. Μου δόθηκε ευκαιρία να εξηγήσω σε βάθος τις θέσεις μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στα Βαλκάνια, αλλά και τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε λαθεμένη σήμερα την αμερικανική εξωτερική πολιτική τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο Αιγαίο. Να μου την ατυχία μου. Ορίστε, ο σκυλής ο ίδιος μέσα στην Πιζάρο ταβέρνα. Αν έχετε Θεό. Ελάτε όμως τώρα, επικοινωνιολόγοι μου και οι διαφημισταράδες μου, που γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας αποτίσω το φόρο της τιμής. Άντε, βιαστείτε βρε κουτά, 3 λεπτά break είναι αυτό. Ποιος θα το πρωτοπάρει?